Τα δραματικά λεπτά μετά την επίθεση που δέχθηκε η 34χρονη περιγράφει ο άνθρωπος που έσπευσε πρώτος να τη βοηθήσει. Μίλησε ξανά η γυναίκα χωρίς να μπορεί να βοηθήσει τις αρχές. Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στην 34χρονη στην Καλυθέα έφερε στο φως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Στο βίντεο που εξασφάλισε ο Αντένα, υπάρχουν πλάνα της γυναίκας που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι, να βγαίνει από τον χώρο της εργασίας της ουρλιάζοντας και ζητώντας βοήθεια. Και σίγμα αυτό το οπτικό υλικό υπάρχουν και άλλα δύο πρόσωπα, τα οποία είναι μαυροφορεμένα και πρόκειται για γυναίκες. Η ασφάλεια Καλυθέας εξετάζει εξονυχιστικά τα βίντεο αυτά, καθώς οι δύο αυτές γυναίκες εμφανίζονται στην κάμερα ασφαλείας του διπλανού καταστήματος από την είσοδο της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, το θύμα της επίθεσης μίλησε εκ νέου στους αστυνομικούς και επανέλαβε πως δεν αναγνώρισε σε καμία περίπτωση το πρόσωπο κάποιας γνωστής της. Επίσης, τόνισε πως δεν μπορεί να φανταστεί πως κάποιος θα είχε τόσο σοβαρό προσωπικό πρόβλημα μαζί της. Σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση που έχουν οι αστυνομικοί για την πορεία της υγείας της, οι γιατροί κατάφεραν τελικά μετά υπεράνθρωπες προσπάθειες να της σώσουν το αριστερό μάτι που μέχρι χθες ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα το έχανε εντελώς. Βεβαίως όμως θα έχει απώλειες στην όραση, ειδικά σε αυτό το μάτι, και έχει πολύ δρόμο μπροστά της για τις πλαστικές επεμβάσεις που θα χρειαστούν για το πρόσωπο, τα χέρια, τον λαιμό και τον θώρακα που έχει υποστεί χημικά εγκαύματα. Το χρονικό, η 34χρονη έπεσε θύμα επίθεσης με οξύ από τη δράστηδα που της είχε στήσει καρτέρι, στην είσοδο του κτηρίου των γραφείων της Εθνικής Ασφαλιστικής, όπου εργάζεται, επί της Λάμδα. Της ΕΟΣ 214, στην Καλυθέα, το περιστατικό συνέβη στις 9 το πρωί στην είσοδο του κτηρίου. Η μαυροφορεμένη γυναίκα είχε στήσει καρτέρι στα σκαλιά που συνδέουν το ισόγειο με το υπόγειο του κτηρίου και όπως όλα δείχνουν ανέμενε το θύμα της να πάει στη δουλειά της για τις επιτεθεί. Μόλις η κοπέλα εμφανίστηκε και κινήθηκε προς το ασανσέρ, τότε η άλλη γυναίκα που πετάχτηκε μπροστά της πέταξε το οξύ στο πρόσωπο και τράπηκε σε φυγή. Η κοπέλα σε κατάσταση σοκ και σφαδάζοντας από τους πόνους βγήκε στον δρόμο καλώντας σε βοήθεια και μπήκε σε διπλανό φαρμακείο όπου της παρασχέθηκαν κάποιες πρώτες βοήθειες. Ενώ τα ρούχα της έλειωναν πάνω στο σώμα της από το οξύ και έτρεχαν αίματα από το μάτι και το πρόσωπο της. Εκεί φαίνεται πως είπε στη φαρμακοποιό, πως η γυναίκα που της επιτέθηκε, φορούσε χειρουργική μάσκα, δίχως όμως να υποθεί κάτι άλλο. Στη συνέχεια, συνάδελφοί της, τη μετέφεραν εσπευσμένα με αυτοκίνητο στο Μετροπόλιταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην είσοδο δεν υπάρχει κάμερα, ωστόσο υπάρχουν κάμερες από άλλα σημεία που μπορούν να δείξουν τη γυναίκα όταν έφτανε και όταν έφυγε, μετά την επίθεσή της. Σε μία προσπάθεια οι αρχές να φτάσουν στα ίχνη της, όπως επίσης εξωτερικές κάμερες έχουν καταγράψει την κοπέλα τη στιγμή που έφτανε στη δουλειά της και όσες σκηνές αλλοφροσύνης ακολούθησαν έξω από το κτίριο μετά την επίθεση που δέχτηκε.